Τιμούν την πόρτα 13. Ξανακουβεντιάσαμε πριν από αρκετό καιρό ένα ντοκιματέρ, Αθηνά Κρυγέλη. Πραγματικά μας θυμίζει μια ιστορία την οποία οι περισσότεροι πολιτικές δυνάμεις, κοινωνικοί εταίροι, εμείς οι πολίτες περίπου έχουμε ξεχάσει. Έχουν μείνει συγγενείς και μερικοί σε εισαγωγικά γραφικοί, οι οποίοι επιμένουν να θυμίζουν εκείνο το έγκλημα της 11ης Ιουλίου, πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Λοιπόν, η Αθηνά Κρυγέλη είναι εδώ. Αθηνά, καλώς ήρθες και πάλι στην εκπομπή μας. Σας βρήκα. Χτες ήταν η πρεμιέρα στο Ζήνα Πάλα στη Λευκοσία. Και η Ντίνα Κλεάνθρωπο που έχουμε στο τηλέφωνο, η καλή συνάδελφος, ήταν εκεί. Κατέγραψε πολλά και σημαντικά. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Παύλο. Ναι. Οι μαύρες μνήμες που παραμένουν ακόμη νοβές από την φωνική έκρηξη στο Μαρί που χάθηκαν άδικα 13 παλικάρια ήρθαν και πάλι στο μυαλό μας. Μέσα από τον ντοκιματέρ της διεθνώς βραβευμένης σκηνοθέτης Άνδρες Κρυγέλης, που έκανε πρεμιέρα χθες βράδυ στον κινηματογράφο Ζήνα Πάλας, με τίτλο «Χτυπούν την πόρτα 13». Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι σημειώθηκε το αδιαφόρητο και από νωρίς το απόγευμα αρκετός κόσμος μαζεύτηκε έξω από τον κινηματογράφο, ενώ πραγματοποιήθηκε και δεύτερη προβολή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ντοκιματέρ, να πούμε ότι προβάλλονται τα γεγονότα από την ημέρα που είχαν κατασκευθεί τα εμπορευματοδιβώτια από πλοίο που κατευθυνόταν στη Συρία και βρισκόντουσαν στην ακτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης. 3 χρόνια μετά από όπου αναδυνάστηκαν σκορπώντας τον όλεθρο και την καταστροφή, αλλά και τις συνέπειες της φωνικής έκρηξης και την οργή του κόσμου. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στα εμπορευματοδιβώτια, τα οποία φούσκωσαν για καιρό στον ήλιο τις ζημιές που προκλήθηκαν στα χωριά της γύρω περιοχής και στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς. Προβλήθηκαν εικόνες από το βομβαρδισμένο τοπίο, το οποίο ήταν αποτέλεσμα της ανευθυνότητας κάποιων. Και εδώ επικεντρώθηκε περισσότερο η Αθηνά Κρυγέλη. Μίλησε για τις ευθύνες που προσπαθούν να αποποιηθούν οι ενόχοι. Έγινε αναφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το πόρισμα πολιτείου, το οποίο δεν αποδέχθηκε ο Δημήτρης Χρυσόφιας, αλλά και για τις ευθύνες που δεν αποδόθηκαν ακόμη. Επίσης, έγινε αναφορά και στις συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων έξω από το Προεδρικό, αλλά και για την ημέρα των επεισοδίων. Τέλος, να πούμε, Παύλο, ότι φανερά συγκινημένοι συγγενείς των θυμάτων, μιλώντας μετά την προβολή του ντοκιματέρ στην κάμερα του ΜΕΚΑ, που έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στην κυρία Κρυγέλη, που τόλμησε, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, να βγάλει προς τα έξω την σκληρή πραγματικότητα, απέτησαν για άλλη μια φορά δικαίωση και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί και όπου πρέπει. Ωραία, να δούμε τις δηλώσεις της Μαρέας Ιωαννίδου, του Νικόλα Ιωαννίδη, του Γιώργου Λίκα, του Γιώργου Χαραλάμπου, της Μαρίας Ηρακλέως και της μητέρας του Βασίλη Κρόκου. Ευχαριστώ πολύ, Ντίνα. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό, μας εδικαίωσε η Αθηνά. Αλλά να βίωσαν οι μνήμες για το πόσο πήγαν άδικα. Για τους ανθρώπους μας που χάσαμε, είμαι πάρα πολύ φορτισμένη. Ο κόσμος όταν αποχωρούσε δεν μιλούσε κανένας. Ήταν κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή 600 άτομα βαβούρα. Βαβούρα συνήθως, αλλά σήμερα ήταν σιωπηλή. Είχαν όλοι συγκλονιστεί. Ήταν συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό γιατί αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα, δείχνει παράλληλα τα μεγάλα κενά και τα ελλείμματα δημοκρατίας, τα ελλείμματα που υπάρχουν στο κράτος δικαίου που έπρεπε να λειτουργεί στην Κύπρο, ενός κράτους αποτελεσματικού, ενός κράτους που να μπορούν οι πολιτικοί αξιωματούχοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Πάρα πολύ συγκινητικό και πρέπει και δείχνει την ανευθυνότητα κάποιων ανθρώπων σε αυτό το κράτος και επιτέλους πρέπει κάποιοι να πληρώσουν για αυτά τα λάθη. Ελπίζουμε ότι αυτό όλο θα βοηθήσει προς τη δικαίωση μας. Δηλαδή ήταν καταπληκτική αυτή η δουλειά που έκαμε η Αθηνά. Τι να πω, είναι ό,τι είχαμε μέσα μας το έβγαλε προς τα έξω. Συντετριμμένη είμαι. 1,5 χρόνος πέρασε. Ο πόνος είναι πιο δυνατός τώρα. Και ο Θεός να μας διαδύναμει όλους. Μαύρες μνήμες οι οποίες... Άδικα πήγαν τα παιδιά μας. Έναν έγκλημα να γίνει. Ασυγχώρητο. Λοιπόν, αυτά. Πήγε θαυμάσια εννοουμένο ότι υπήρχε ανταπόκριση από τον κόσμο, αναγκαστικά δεύτερη προβολή. Θα έχουμε και συνέχεια να τα πούμε και αυτά. Τις ημερομηνίες δεν τις θυμάμαι, Αθηνά, ειλικρά, δεν ξέρω αν εσύ μπορεί να μας βοηθήσεις. Σήμερα θα γίνει στη Λάρνακα, στο K-Cineplex. Η προβολή είναι στις 8 η ώρα το βράδυ, όμως μας ειδοποιούν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν πάνε λίγο πιο νωρίς ο κόσμος, ίσως πάμε και σε δεύτερη προβολή. Μιλήσαμε με τους αρμοδίους στο θέατρο και μας είπαν ότι έχει διευθετηθεί το θέμα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο
βάσει αυτού που είδα χτες, να είναι λίγο πιο υπομονετική, διότι όλα τα παιδιά που βοηθούν, στην κυριολεξία βοηθούν, είναι εθελοντές. Είχαμε 45 άτομα χτες εθελοντές, που ήταν εκεί από το μεσημέρι και προσπαθούσαν να βοηθήσουν, γιατί όλα αυτά γίνονται, δεν γίνονται κάτω από την ομπρέλα κανενός. Δηλαδή, η Ελλοπία δυστυχώς δεν μπορεί να φέρει τον κόσμο της από την Αμερική για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε. Ας δείξουν λίγο περισσότερο υπομονή και να. Εντάξει, τα παιδιά έρχονται να βοηθήσουν. Ας σκέφτονται αυτό το πράγμα, ότι έρχονται να βοηθήσουν. Μάλιστα... Δεν μείνουμε σε αυτό, θα δείξουν όλη υπομονή. Απόψε είναι στη Λάρνακα, λοιπόν, στο K-Cineplex. K-Cineplex. Μεθαύριο είμαστε. Είναι στην Λεμεσό. Στο ΤΕΠΑΚ, νομίζω. Στη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη, ναι. Την επόμενη είναι στην ΣΟΤΕΠΑΚ. Και στις 18 είναι στο Παραλίμνη. Στην Ελεύθερη Αμόχωστο. Πάφο. Πάφο, όχι. Και σε ευχαριστώ κιόλας που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για την Πάφο. Πήραμε μέσω διαδικτύου στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα, κάποιες θέσεις ανθρώπων από την Πάφο που δείξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι πρέπει να δειχθεί εκεί. Όμως, μέχρι τις τελευταίες ημέρες δεν υπήρχε καμία προσέγγιση από κάποιον φορέα από την Πάφο για να δείξουμε και εκεί το κύριο Δέργας, που είναι και Ευρωπαίος πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης από το 2017. Δεν είχαμε καμία προσέγγιση. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος σας ενδιαφέρει. Μακάρι, πάντως να ξέρουν ότι δεν έγινε εσκεμμένα. Ναι. Δηλαδή, όποιοι μας ζητήσανε, είπαμε πολύ ευχαρίστως να πάμε να το δείξουμε. Χτυπούν την πόρτα 13 και συμπληρώνω εγώ και κανένας δεν ακούει. Μετά από αυτό που είδα χθες, έχω την αίσθηση ότι ακούει πολλοί κόσμος. Διότι δύο πράγματα με συγκλώνησαν. Το πρώτο είναι ότι αυτό που ένιωθα όταν το χτίζα το ντοκιμαντέρ, τελικά δεν άγγιζε μόνο εμένα περίεργα, άγγιζε και άλλο κόσμο. Και αυτό φάνηκε με αυτά που είπε και ο Νικόλας ο Ιωαννίδης, ότι και στις δύο παραστάσεις, στο τέλος, αν έριχνες καρφίτσα θα την άκουγες. Έφευγε ο κόσμος και δεν μιλούσε. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Και δεύτερον, ότι ακόμα κι εγώ που το φτιάξα, έχω ευθύνες. Όλοι μας έχουμε ευθύνες. Πιστεύω ότι όλοι που ανήκουμε σε μια κοινωνία, έχουμε τις ευθύνες μας και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και πιστεύω ότι στον πρώτο που πρέπει να δείχνουμε το δάχτυλο είναι στον εαυτό μας. Ενώ αρχικά ξεκίνησα με πολύ θυμό για όλα αυτά που γίνανε, στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι ναι, ακόμα και εγώ έχω ευθύνη για αυτό το πράγμα. Εσύ γιατί? Γιατί είμαι πολίτης της κοινωνίας. Ναι. Και ναι, μεν έρχομαι να κάνω μια δουλειά, να συμβάλλω δηλαδή στη δικιά σας την προσπάθεια να μην σβηστεί αυτό το θέμα, να υπάρξει συνέχεια. Νομίζω ότι όλοι μας, ως πολίτες και ως δημοσιογράφοι και ως άνθρωποι που ανήκουμε σε μια κοινωνία, έχουμε ο καθένας τη δικιά του ευθύνη, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Όσοι δεν το έχουμε δει, θα φροντίσουμε να το δούμε. Τι θα δούμε? Τι ετοίμασες δηλαδή? Κατάθεση ψυχής. Έχω την αίσθηση ότι, θα το πω και μπορεί να φανώ και λίγο υπερβολική, αλλά μ' αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που ένιωσα όταν έβαλα την τελευταία πινελιά από τη δικιά μου την πλευρά, τη σκηνοθετική και τη δημοσιογραφική, στο ντοκιμαντέρ, στο τεκμηριογράφημα, ένιωσα μια ανακούφιση και ένιωσα ότι δικαιώθηκαν 13 άνθρωποι. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση είχα εγώ. Ένιωσα καλά. Και επειδή μ' αρέσει να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου, το κράτησα αυτό, το κράτησα πολύ. Ποια ήταν η πιο σημαντική μαρτυρία που μας δείχνεις κάτι σένα, που δούλεψες και μπροστά και πίσω από αυτά που τελικά είδαμε? Τι είναι αυτό που σε συγκλώνησε περισσότερο από αυτό που θα δει κάποιος θεατής απόψε ή τις επόμενες μέρες? Συνέντευξη του πατέρα του Κρόκου. Γιατί? Διότι είναι ένας άνθρωπος που δείχνει πάρα πολύ δυνατός. Και είναι, φαντάζομαι, και μέσα σε δύο κουβέντες περιέγραψε πράγματα που δεν θα ήθελε κανένας να ζει στην οικογένειά του. Σε δύο κουβέντες. Που σε καθυλώνουν, ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι καν Έλληνες και το βλέπανε στην Αμερική και τους εξηγούσα τι λέγανε, γιατί ακόμα είμαστε στη φάση της μεταγλώτησης, του υποτιτλισμού μάλλον, τους κόβαταν η ανάσα. Εντάξει, παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο και λένε εάν υπάρχει πιθανότητα να ξαναπροβληθεί στη Λευκοσία. Αυτό θα πρέπει να το κανονίσουμε με κάποιους ανθρώπους, αν θα μας δώσουν χώρο, διότι όλα είναι δωρεάν. Ήταν από την αρχή αυτό
επάνω στο τραπέζι, ότι δεν πρόκειται να πάρουμε δραχμή για αυτό το ντοκιμαντέρ, για την παρουσίαση, την προβολή. Δεν πληρώνεται κανένας που έρχεται να βοηθήσει. Έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί νέοι άνθρωποι. Και κρατώ κάτι που μου είπε σήμερα ένας φίλος και νομίζω ότι ήταν για μένα το μεγαλύτερο βραβείο που θα μπορούσα να πάρω. Μεγαλύτερη διάκριση. Που είπε ότι αν το δει ένας 16χρονος θα το αλλάξει τη ζωή. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ελπίζουμε να γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά μας θυμίζεις πράγματα τα οποία εμείς προφανώς λόγω τύψεως, λόγω ενοχών, δεν ξέρω, προσπαθούμε να ξεχάσουμε περισσότερο από εμάς. Εκτός εάν είναι μια σιωπηλή οργή η οποία θα εκδηλωθεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το ότι κάποιοι τα βάζουν στο χρονοτούλαπο τις ντροπίες και απλά τα αγνοούν. Απλά όταν είσαι πάρα πολύ κοντά στα γεγονότα, δεν έχεις ίσως τη δυνατότητα να δεις την έκταση και το πώς αυτό έχει επηρεάσει την κοινωνία. Στην Αθήνα, δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Στην Κύπρο ήταν η πρώτη φορά που βγήκε ο κόσμος στους δρόμους χωρίς κομματική κατεύθυνση και καθοδήγηση για να διαμαρτυρηθεί σιωπηλά έξω από το Προεδρικό όπου μπορούσα. Είναι η πρώτη φορά και προφανώς ήταν και τελευταία βέβαια. Δυστυχώς. Να σε ευχαριστούμε ξανά. Εγώ να ευχαριστήσω. Και βέβαια οι οικογένειες είναι αυτές που κουβαλούν το σταυρό τους. Εμείς οι υπόλοιποι κουβαλούμε τις ενοχές μας. Να είσαι καλά και ελπίζουμε. Θα δώσεις συνέχεια ή σκέφτεσαι κάτι άλλο. Την προηγούμενη φορά νομίζω σκεφτόσουν κάτι να κάνεις που μας είπες. Σκεφτόμασταν για τους εγκλωβισμένους. Ναι. Είναι να γίνει ναι. Συνέχεια. Δεν ξέρω. Θα δω πώς θα προκύψει, πώς θα εξελιχθεί. Τώρα προς το παρόν το μέλημά μας είναι να τελειώσει ο υποτιτλισμός γιατί τον Μάρτιο θα παίξει στο Μουσείο Ραδιοφών και Τηλεόραση στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φραντζίσκο. Ήδη έχει μπει μέσω ενός τρίλεπτου τρέιλερ σε τρία φεστιβάλ πανεμερικανικά και έχει προταθεί μάλιστα. Οπότε είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να αποκτήσει μια πιο διεθνή εικόνα γιατί αυτό θέλουμε. Χωρίς να είναι τυπικό, ξανά σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Πραγματικά. Πάμε να δούμε το τρέιλερ, να δούμε περίπου να πάρουμε μια γεύση τι μπορούν να δουν τις επόμενες λίγες μέρες.